Κάτοικοι του Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης μαζί με τους πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι στον πλατανότοπο του Μαΐστρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, η τρίτη κατά σειρά φωτιά σε διάστημα λιγότερο των 48 ωρών. Οι πυροσβέστες ήταν και πάλι εκεί δίνοντας μάχη η φωτιά να μην εξαπλωθεί καθώς σε κοντινή απόσταση βρισκόταν κτηνοτροφική μονάδα. Μετά τη μεγάλη χθεσινή πυρκαγιά που αντιμετώπισε η υπηρεσία μας, σήμερα κληθήκαμε σε δύο ακόμα πυρκαγιές, εκ των οποίων αυτή που βλέπετε πίσω μου πάρα πολύ δύσκολη, διότι μιλάμε για το ρέμα του το πλατανότοπου εδώ, ένα μέρος το οποίο είναι πάρα πολύ πυκνό από διαφόρων ειδών βλάστηση. Η πυρκαγιά είχε μεγάλη ένταση, έγινε επικόρυφη στα πλατάνια, φανταστείτε σε ύψος τουλάχιστον 6-7 μέτρων μέχρι 10 μέτρων φλόγα. Πίσω από το ρέμα υπάρχει εγκατάσταση με ζώα, πρόβατα, συγκεκριμένα πολλά πρόβατα, τα οποία προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε και αυτή τη στιγμή καταφέραμε να περιορίσουμε τη φωτιά, αλλά υπάρχουν, όπως βλέπετε, πάρα πολλές σημεία τα οποία θα πρέπει να κατασβεστούν πλήρως. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώντας σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία εκτίμηση για την αιτία, αυτά θα τα αναλάβει όπως πάντα το ανακριτικό μας τμήμα. Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι γιατί βρίσκεται μέσα σε αστικό ιστό με πολλές εγκαταστάσεις αχορτικές και κοντά σε οικισμό. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να τα περιορίσουμε την πυρκαγιά και σε λίγο η ώρα πιστεύω να τη θέσουμε υπό έλεγχο.